Παρατείνεται η αναμονή για την εκδίκαση της υπόθεσης άκριου ξυλοδαρμού αστυνομικού, ο οποίος εκτελήχθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Νεάπολη, καθώς η διαδικασία αναβλήθηκε για μία ακόμη φορά. Ο βασικό κατηγορούμενο καυγάδιζε με τον ιδιοκτήτη ενό συνεργείου στο οποίο βρισκόταν το θύμα με την υπηρεσιακή του μοτοσυκλέτα. Όταν ο αστυνομικό προσπάθησε να διαλύσει τον καυγά, δέχτηκε επίθεση από τον κτηνοτρόφο και τρει συγγενεί του. Μια επίθεση που ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων. Αν νομίζω ότι μια κοινωνική ομάδα ε, μπορεί να παραβλέπει τον νόμο ε, και με την βία να κάνει ό,τι θέλει στην κοινωνία, αυτό. Πρέπει να προβληματίσει αρχέ και θα πρέπει κάποια στιγμή να το τελειώσουμε. Η συνήγορο του αστυνομικού αναφέρει ότι ο τραυματία, στέλεχο τη ομάδα Δία του Αγίου Νικολάου, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτία του ξυλοδαρμού και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Την ώρα που οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν ευθύνονται για τον τραυματισμό του. Οι συνδικαλιστέ τη Ελλάδα που έσπευσαν και σήμερα στο πλευρό του συναδέλφου του, που δέχτηκε κλωτσιέ και μπουνιέ στο κεφάλι όταν επιχείρησε να σταματήσει τον καυγά, ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Αν η υπεράσπιση των κατηγορουμένων θεωρούν ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, τα χτυπήματα ε, και όλε οι παρενέργειε που είχε μετά ο συνάδελφό μα τα έκανε μόνο του, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη υπόθεση. Θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει όλοι. Ολη η κοινωνία το έχει καταδικάσει.